Σήμερα θα μαγειρέψουμε γιορτή. Γιορτή που, είναι, που μαγειρεύεται ακόμα στα πανηγύρια και στην Ανατολική Σάμμο, κυρίως στην Ανατολική Σάμμο. Το φαγητό μαγειρευότανε από παλιά και συνεχίζει να μαγειρεύεται ακόμα στις γιορτές και στα πανηγύρια. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, το πρώτο υλικό της γιορτής. Το φαγητό που θα μαγειρέψουμε θα είναι περίπου για 10 άτομα. Χρειάζονται πάνω κάτω 1,5 με 2 κιλά κρεμμύδια καθαρισμένα. Άλλο ένα υλικό της γιορτής είναι το κρέας. Χρειάζεται γύρω στα 2 κιλά ή 2,5 κιλά κρέας με το κόκαλο. Το κρέας μπορεί να είναι κατσικίσιο, γηδίσιο και να έχει και λίγο μοσχάρι μέσα. Το μοσχάρι που θα βάλουμε καλύτερα να είναι από το μέρος που λέγεται ποντίκι. Αυτά τα δύο υλικά είπαμε. Το άλλο υλικό είναι το νερό βέβαια και το άλλο το λάδι. Ζυγίζουμε τα κρεμμύδια. Βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα. Βάζουμε νερό. Αρκετό νερό, όπως όταν κάνουμε σούπα το κρέας. Πλένουμε το κρέας. Βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε και λίγο μοσχάρι στο κρέας. Γύρω στα 500 γραμμάρια μαζί με τη γίδα, γύρω στα 2 κιλά κρέας να είναι συνολικά. Είμαι από το Slow Food Σάμος και σήμερα κάνω τον βοηθό της κυρίας Ελένης, Μητσού Γουρλιώτη, κόβω κρεμμύδια. Ξαφρίζουμε το κρέας. Μόλις το ξαφρίσουμε, θα ρίξουμε τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια στο φαγητό μας. Και το λάδι. Για την ποσότητα του φαγητού που κάνουμε χρειάζεται μια μεγάλη κούπα λάδι. Τώρα το φαγητό βράζει και θα παραμείνει έτσι, θα σιγοβράζει για 2,5 με 3 ώρες. Αφού θα κοιμηθεί το φαγητό για 10 με 12 ώρες, το πρωί θα ρίξουμε το στάρι και θα είναι η δεύτερη φάση του μαγειρέματος. Αυτά τα δύο κομμάτια πέτρες που βλέπουμε είναι τμήματα του χειρόμυλου. Ο χειρόμυλος ήταν ο μήλος που κόβανε το στάρι για τη γιορτή. Έτσι κόβουμε τη γιορτή. Δεξιόστροφα κόβουμε τη γιορτή. Κόψαμε τμήμα του σιταριού που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για το φαγητό μας, για τη γιορτή. Τώρα γυρίζω αριστερόστροφα το μήλο και ο τρόπος αυτός είναι για να ξεφλουδίσει το στάρι για το κισκέκι. Το κισκέκι θα σας δείξουμε τι είναι άλλη φορά.
το στάρι όπως ήταν στην αρχή. Μετά το κόψιμο ξεχωρίστηκε με διάφορες σίτες και μπήκε χώρια το χοντροκομμένο, εδώ το λεπτοκομμένο και στο τέλος έμεινε το αλεύρι το δικό του. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε με αυτή τη σειρά πρώτα το χοντροκομμένο, μετά το λεπτοκομμένο και τέλος το αλεύρι θα ρίξουμε στο φαγητό μας, θα στάρχει με αυτή τη σειρά. Το φαγητό στο ξύπνημά του, το πρωί. Έτσι είναι το φαγητό το πρωί. Τώρα θα το ξεκοκαλίσουμε, θα το βάλουμε στη φωτιά και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το σιτάρι. Ρίχνουμε το αλάτι και ανακατεύουμε πριν ρίξουμε το στάρι. Ελέγχοντας και το νερό που έχει το φαγητό μας, αν χρειαστεί ρίχνουμε και άλλο νερό. Νερό θα χρειαστεί ούτως ή άλλως περισσότερο. Ρίχνουμε το στάρι, το χοντροκομμένο, αφού πρώτα το έχουμε λίγο μουλιάσει. Από τη στιγμή που θα μπει το σιτάρι στο φαγητό, έχουμε το νου μας ότι πρέπει συνεχώς το φαγητό να ανακατεύεται. Δίπλα έχουμε μια μικρή κατσαρολίτσα με πάντα ζεστό νερό. Θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Ανακατεύουμε απαλά στην αρχή που ρίξαμε το σιτάρι σε σχήμα σίγμα ή ζήτα. Έτσι. Απαλά. Περιμένοντας να αρχίσει να κοπλάζει. Μόλις αρχίσει να κοπλάζει, τότε θα αλλάξει το αγαπάνι. Να κοκλάζει το φαγητό αρκετά με φυσαλίδες μπόλικες, το ποτίζουμε με το ζεστό νερό της διπλανής κατσαρόλας. Γι' αυτό σας το δείξαμε. Τόσο λίγο. Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο στάρι, είναι η ώρα που ρίχνουμε το ψιλοκομμένο στάρι τώρα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ακάθεκτη. Ανακατεύουμε τη γιορτή, όπως μας είπε η κυρία δασκάλα εδώ, σε σχήμα σίγμα ή σε σχήμα ζήτα. Ένα από τα tip του ανακατέματος, με ξύλινη κουτάλα βεβαίως. Τώρα το φαγητό μας χρειάζεται πιο καλό ανακάτεμα σε σχήμα 8 και πιο γερό, γιατί έχει αρχίσει να χυλώνει, να βαραίνει το σιτάρι και χρειάζεται γερά μπράτσα. Όπως χρειάζεται και περισσότερο συχνότερο πότισμα. Όπως βλέπετε τώρα, επιστράτευσα το σύζυγο γιατί είναι πιο δύσκολο το ανακάτεμα. Το φαγητό έχει βαρύνει και το ανακάτεμά του θέλει γερά χέρια. Προς το τέλος του μαγειρέματος ρίχνουμε και το αλεύρι ολικής άλυσης που έχει ρισέψει, που το έχουμε κρατήσει για το τέλος. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στο να πήξει το φαγητό. Και βέβαια πρέπει να βάλουμε και νερό τώρα, γιατί και να χυλώσει χρειάζεται νεράκι. Όχι πολύ, σιγά σιγά. Τώρα είναι ακόμα πιο μεγάλη προσπάθεια, γιατί χυλώνει και το αλεύρι.
ρίχνουμε ούζο, το ρίχνουν κάποιοι σε κάποια πανηγύρια, άλλοι δεν ρίχνουν καθόλου ούζο. Και κάνουμε την τελευταία, το ανακατεύουμε καλά, και κάνουμε την τελευταία δοκιμή πριν κατεβάσουμε το φαγητό από τη φωτιά. Η δοκιμή είναι αυτή. Είναι το πώς πέφτει από την κουτάλα ή από τη σπάτουλα. Μαστιχωτά. Πρέπει να πέφτει μαστιχωτά και να κάνει χορδί. Είναι έτοιμο. Η γιορτή μας είναι έτοιμη, καλή μας όρεξη και μετά θα δείτε το σερβίρισμα της γιορτής πώς γίνεται. Τώρα γίνεται το σερβίρισμα της γιορτής. Άλλοι προτιμούν κανέλα πάνω από τη γιορτή και άλλοι προτιμούν πιπέρι. Είναι ζήτημα δικής τους επιλογής. Χαμηλό κοιτάς